Μισό λεπτό κύριε Μητσοπαδό. Εκεί. Πάμε, πες μας. Εδώ αυτή η εικόνα έχει ιστορία, είναι πολύ παλιά. Ήταν στο πατρικό σπίτι της μάνας μου που είχαν πει ότι από εκείνο το σπίτι να μην φύγει. Φυσικά εγώ είχα πει στον παπά αν πρέπει να το πάρω εγώ το εικόνισμα να μην πέσει από το σπίτι και μου λέει βέβαια και όταν ζητήσουν τα αδέρφια σου να το δώσεις. Όταν ήμουν έγκυος στο δεύτερο παιδί μου, ο μεγάλος ο γιος μου είδε στον ύπνο του πάνω από το κρεβάτι στο προσκέφαλό του τον Άγιο Νικόλα αυτό, αυτή την εικόνα που του έλεγε ότι θα ζήσει ο αδερφός του. Γιατί όταν εγώ αφού γέννησα μετά δεν ξέρω, είδα στον ύπνο μου ότι θα το χάνω το παιδί. Και έλεγα, Χριστέ μου, όχι, να μην το χάσω, θα βγάλω το όνομά σου. Και είδα και τον Άγιο Νικόλαο γιος μου. Στην πορεία, μου λέει η μάνα μου, λέει, εκείνο το εικόνισμα, μου λέει, τι έγινε. Του λέω, παιδί μου, το πήρα στο σπίτι για ασφάλεια, αλλά δεν είναι δικό μας, γιατί μπορεί όταν έρθουν οι θείοι σου να το πάρουν. Και τώρα συγκεκριμένα, ο μικρός ο γιος μου, που είναι καπετάνιος στο Κεφαλονιά, μου λέει, η μάνα μου λέει, το εικόνισμα τι έγινε. Του λέω, είναι στη θέση του. Δεν έπεσε. Δεν έπεσε. Πέσανε όλα ξανά το εικόνισμα. Εκτός από το εικόνισμα. Αφού και η ντουλάπα ακόμη όλα τα συρτάρια εδώ, έχει φύγει κομμάτι ξύλο. Και έμεινε στη θέση του, Ανικόλας. Όχι, έμεινε στη θέση του και δεν μην νομίζετε ότι στηρίζεται σε μεγάλη ασφάλεια. Όχι, δεν στηρίζεται. Ένα αυτό μικρό τσεμπεράκι. Και μου λέει ο γιος Μωσάκης, μου λέει η μάνα μου, λέει ίσως το εικόνισμα ήθελε να έρθει στο δικό μας το σπίτι. Δεν ξέρω, έχω αυτή την πίστη γιατί και ο γιος μου μικρός που γεννήθηκε περίμενε ότι θα είναι κορίτσι και μου λέει όχι, θα είναι αγόρι, θα το βγάλει και Χρήστο. Ο γιος μου πήγαινε στην πρώτη τυποτικού και μου λέει: μάνα, μη χαίρεσαι. Δεν είναι κορίτσι, γιατί είχα χάσει ένα κοριτσάκι και το ήθελα. Μη χαίρεσαι, μου λέει: θα είναι αγόρι και θα το βγάλει Χρήστο. Εγώ θα βγάζω τον πατέρα μου, Βασίλη. Μάλιστα.